θέλω να φτιάξουμε το εσωτερικό του αυτοκινήτου για 2 λεπτά με αυτό το φάρμακο. Μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό λαμβάνουν οι αυτοκινητιστές ταξί στα Χανιά. Οργανωμένα απολυμμένουν τα ταξί τους σε μια προσπάθεια να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες προστατεύοντας το επιβατικό κοινό. Σκεφτήκαμε λοιπόν να προλάβουμε εν μέρη και να προστατεύσουμε τους πελάτες μας. Να πιστοποιήσουμε ότι καλώντας το ραδιοταξί Ερμής, τα ταξί που θα τους παραλάβουν έχουν κάνει τα μέγιστα δυνατά για να έχουμε, να προφυλακτούμε από όλο αυτό που συμβαίνει. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι απαραίτητα σκοτώνουμε τον κορονοϊό, γιατί δεν είναι και δεν θα είμαστε τόσο πρωτοπόροι. Ανέκαθεν τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής. Έχουμε αντισηπτικά για τα χέρια. Έχουμε ψυκαστικά που ψυκάζουμε τα χερούλια, τις μεταλλικές επιφάνειες κτλ. Και πάντα προσέχουμε, αερίζουμε τα ταξί μας. Και πάντα προσέχουμε να πηγαίνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες. Ένα παραπάνω τώρα που έπεσε αυτός ο ιός. Η διαδικασία της απολίμανσης άρχισε το πρωί και θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για μια πρωτοβουλία επιβεβλημένη στο πλαίσιο των συνολικών μέτρων που λαμβάνονται για τη θωράκιση της ελληνικής κοινωνίας. Σαν κλάδος και σαν επαγγελματίες και σαν άνθρωποι ανησυχούμε, διότι κατά τα ψέματα όλους μας έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας με διάφορα μέσα, και από αυτά είναι και αυτή η απολίμανση που γίνεται τώρα, να συμβάλλουμε στο να περιορίσουμε ή στο να εξαφανίσουμε, να εξαλείψουμε όσο το δυνατόν οτιδήποτε θα μας επιβαρύνει την υγεία μας και γενικά στους πελάτες. Εισπράτεται ανησυχία από τον κόσμο? Όχι ακόμα. Ευτυχώς και στα Χανιά δεν έχουμε κρούσμα ακόμα, αλλά προσέχουμε και πιστεύω ότι έχουμε λύσει πολλά προβλήματα. Πιστεύω στους επιστήμονές μας. Μέτρα για την προστασία του επιβατικού κοινού λαμβάνει και το αστικό κτέλ Χανίων. Σε καθημερινή βάση και μετά το τέλος των δρομολογίων, συνεργεία αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και την απολίμανση των οχημάτων και κυρίως επίμαχων σημείων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες. Απολυμμένουν χειρολαβές και οπουδήποτε μπορεί να πιάσει ένας επιβάτης και να ακουμπήσει, απολυμμένονται κάθε βράδυ. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε και στον κόσμο που, και στους επιβάτες τέλος πάντων, ότι και ο καθένας από μόνος του πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, γιατί εμείς το βράδυ ναι μεν απολυμμένουμε, το πρωί ξαναμπαίνει κόσμος. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης. Το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που σχεδόν μηδενίζει τις μετακινήσεις μαθητών και φοιτητών, αναγκάζει τη διοίκηση του αστικού κτέλ Χανίων να αναπροσαρμόσει τα δρομολογιά του. Θα έχουμε μία αραίωση των δρομολογίων, δεν θα σταματήσουμε κάποιο δρομολόγιο. Όμως θα υπάρξει κάποια αραίωση και θα τις ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες και κάποιες και αύριο. Ως μία επιπλέον κίνηση που στοχεύει στην ατομική ευθύνη για την πρόληψη από τον κορονοϊό, το αστικό κτέλ θα τοποθετήσει τις επόμενες ημέρες αφίσες σε όλα τα λεωφορεία και τις στάσεις με μηνύματα και οδηγίες πρόληψης.